Σήμερα ήρθαμε στα Σπάτα να συναντήσουμε έναν πολύ ταλαντούχο Έλληνα αθλητή. Έναν άνθρωπο ο οποίος στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες μας χάρισε πολλά χαμόγελα και αισιοδοξία για το μέλλον. Μανώλο, αγόρι μου, ήθελα να σε καλωσορίσω στη σημερινή μας συνάντηση. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι μετά από μια σκληρή προπόνηση θα μιλήσουμε. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μανώλο, θα ήθελα να σου πω δύο λόγια για το πώς σκεφτήκαμε ότι το γήπεδο ζωής μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά μας, όλους τους νέους, να καταφέρουν να ανακαλύψουν τη δύναμη που έχουν μέσα τους. Γιατί όλα τα παιδιά, κάθε ένα είναι ξεχωριστό και το κάθε ένα μπορεί να κρύβει μέσα του μία δύναμη για κάποια δραστηριότητα που αν τυχόν δεν πάρει το ερέθισμα, πιθανόν να μην ανακαλύψει ποτέ. Εγώ είχα την τύχη, όταν ήμουν νεαρός, να δημιουργηθεί μια ακαδημία μπάσκετ κοντά στη γειτονιά μου. Το μπάσκετ δεν ήταν τόσο δημοφιλές, αλλά βρέθηκε ένας coach ο οποίος είχε μεράκι να ψάχνει να βρει παιδιά να τα παρακινήσει να πάνε για προπόνηση. Πήγα για προπόνηση, κόλλησα και έκανα ένα συγκλονιστικό ταξίδι στη ζωή μου. Που πιθανόν να μην το κατάφερνα ποτέ, αν τυχόν δεν υπήρχε αυτό το ερέθισμα από εκείνη την Ακαδημία Μπάσκετ που δημιουργήθηκε. Επειδή και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Δρακόπουλος, ενδιαφέρεται να υποστηρίξει όλα τα παιδιά εδώ που μεγαλώνουν και προσπαθούν, είπαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο που να είναι ελκυστικός για τα παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνεις σήμερα οι πειρασμοί είναι τεράστιοι. Το ίντερνετ το καθυλώνει πολλές φορές σε έναν κόσμο ψεύτικο και εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα χώρο ελκυστικό ο οποίος θα μπορέσει να τα παρακινήσει, να βρουν κάτι που περνάνε καλά και πιθανόν αν εξασκηθούν πάνω σε αυτό να κάνουν τη ζωή τους ευτυχισμένη και όχι μόνο τη δικιά τους αλλά και όλων των ανθρώπων που αγαπάνε γύρω τους και συγχρόνως όλης της κοινωνίας μας. Εσύ τελικά πώς ανακάλυψες ότι το επικοντό είναι αυτό που θα ήθελες πολύ να κάνεις και που σε έχει πάει στα ουράνια? Ξεκίνησα εγώ το ταξίδι μου στον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα τριών. Επειδή οι γονείς μου ήταν και αυτοί ασχολιόντουσαν με τον πρωταθλητισμό. Ο πατέρας μου ήταν πρωταθλητής στο δέκαθλο και η μητέρα μου πρωταθλήτρια στο Άλμα Ισμίκος. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία είχαμε ερεθίσματα στον αθλητισμό. Ξεκινήσαμε από τριών χρονών, κάναμε κολυμπητήριο, περάσαμε στο ταεκβοντό, έπαιξα και λίγο μπάσκετ κι εγώ, πάρα πολύ μικρός. Σε θέλουμε, σε θέλουμε. Και μετά στα 12 είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κι εγώ το άλμα επικοντό, επειδή ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει δεκαθλητή και με ξεκίνησε στο επικοντό, επειδή το επικοντό θεωρώ και όταν είναι το πιο δύσκολο και τεχνικό αγώνισμα του δεκάθλου. Οπότε ξεκίνησα με το επικοντό και με το πρώτο ύψος που πέρασα, όταν έπιασα το κοντάρι και πέρασα το πρώτο πάρα πολύ μικρό ύψος, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, ένιωσα την αίσθηση του ότι πετάω και κόλλησα κι εγώ. Τι ωραία. Και από τότε συνέχισα και με την αγάπη και με όλη την προσπάθεια που κάνω έφτασα στο σημείο που είμαι αυτή τη στιγμή. Τι φοβερό. Θα σου πω, εξομολογηθώ κάτι κι εγώ. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, μου άρεσε πολύ το επικοντό. Θυμάμαι, ξεκίνησα από το σπίτι μου και πήγα γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα περπάτημα για να φτάσω στο Καραϊσκάκι να δω τον πρωταθλητή τότε, έναν από τους καλύτερους στον κόσμο, τον Χρήστο Παπα-Νικολάου, να πηδάει επικοντό στο Καραϊσκάκι. Και μετά από αυτή την εικόνα που είχα, πήρα ένα κοντάρι και άρχισα να πηδάω. Κοίτα, και εγώ. Δικός μας, Ένα άθλημα που πραγματικά θα ήθελα να κάνω, ίσως αν τυχόν ένας coach τότε, ένας προπονητής μου έλεγε να πάω για προπόνηση, πιθανόν να είχα κάνει επικοντό. Ωραία. Ειλικρινά, το συνάντησα για τελευταία φορά στο ΤΕΦΑ, στο Πανεπιστήμιο, όπου σπούδαζα και έπρεπε να κάνω επίδοση για να πάρω βαθμό και έκανα και εκεί, οπότε
Οπότε να σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε να κανονίσουμε να κάνουμε και έναν αγώνα μαζί. Μια προπόνηση. Προπόνηση να κάνω, ναι, αλλά αγώνα. Μανώλο, παλικάρι μου. Ξέρω ότι ο αθλητισμός πάντα και η ζωή γενικά έχει δυσκολίες. Και επειδή πολλές φορές έχεις αναφερθεί σε θέματα τα οποία βρήκες εμπόδια στην προσπάθειά σου, θα ήθελα να μας πεις μερικά εμπόδια που πιστεύεις ότι θα ήταν ωραία να τα αναφέρουμε, γιατί αυτή την ωραία συζήτησή μας θα την παρακολουθήσουν παιδιά που και αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Εγώ μικρός όταν ξεκίνησα βλέποντας τον αθλητισμό ως ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα και ότι μόνο καλά θα έχει, αλλά μερικές φορές ο δρόμος δεν είναι τόσο εύκολος, δεν είναι απλωμένος με ροδοπέταλα. Πέρασα και εγώ πάρα πολλές δυσκολίες και λόγω του ότι είμαι διαφορετικός, λόγω του χρώματός μου και λόγω εγκαταστάσεων, δεν είχα που να κάνω προπόνηση και τώρα εξακολουθώ να έχω κάποιες μικρές δυσκολίες που δεν μπορώ να κάνω καλά την προπόνησή μου, αλλά σημασία έχει ότι ό,τι δυσκολίες σου φέρνει η ζωή, να πρέπει να είσαι δυνατός, να στέκεσαι στα πόδια σου και πάντα να πιστεύεις και να παλεύεις με ό,τι έχεις για να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά. Υπάρχει κάποια δυσκολία που θα ήθελες να αναφερθείς ώστε να δείξεις πώς κατάφερες εσύ να την ξεπεράσεις και σου έδωσε και δύναμη να πετύχεις ακόμα περισσότερα πράγματα στην καριέρα σου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πάντα οι δυσκολίες σε έναν άνθρωπο που πιστεύει και παλεύει είναι και κίνητρο συγχρόνως. Ακριβώς. Όπως είπα και προηγουμένως, λόγω του χρώματός μου που είμαι από την Ουγκάντα η μητέρα μου, είχα δυσκολίες, είχα ρατσιστικές επιθέσεις, είχα περάσει πάρα πολύ άσχημα μικρός. Στο σχολείο έγινε αυτό? Και στο σχολείο και στον στίβο είχε γίνει. Αλλά ως μικρός δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω και καθόμουν μόνος μου και στεναχωριόμουν μαζί με την αδελφή μου. Και κάποια στιγμή είχα περάσει τόσο άσχημα που είπα στη μητέρα μου, πήρα τη δύναμη να μιλήσω στη μητέρα μου και της είπα: «Μαμά, ότι περνάω τόσο δύσκολα και είναι τα παιδιά στο σχολείο που με κοροϊδεύουν και περνάω άσχημα», ας πούμε. Και από τότε που πήρα τη δύναμη να μιλήσω, μίλησε η μητέρα μου με τους διευθυντές στο σχολείο και από τότε το θέμα τελείωσε. Αλλά αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα και το μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά, είναι να βρίσκουν τη δύναμη, να μιλήσουν στους ανθρώπους τους, στους καθηγητές τους, στην οικογένειά τους, στους φίλους τους, γιατί άμα δεν μιλήσεις δεν θα ξεπεραστεί το πρόβλημα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε τα παιδιά. Σωστά. Και να λένε τα προβλήματά τους. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι το ότι βρήκες τη δύναμη να συζητήσεις με τη μητέρα σου. Και η μητέρα σου ίσως είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που θα μπορούσε να σε στηρίξει και να σου δώσει όθηση. Ακριβώς. Και να σε βοηθήσει να κυνηγήσει τα όνειρά σου. Mm. Γιατί δεν πρέπει να σταματάει κανένα παιδί σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν του βρεθεί μπροστά του. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ειλικρινά μπορεί να κατακτήσει πράγματα τα οποία ούτε μπορούν να περάσουν από το μυαλό του. Πιστεύεις τελικά ότι ο αθλητισμός σου έδωσε υποστήριξη και δύναμη να τα ξεπεράσεις όλα αυτά? Γιατί θέλω να πιστεύω εγώ, τουλάχιστον έτσι μεγάλωσα, ότι ο αθλητισμός είναι κάτι που σε βοηθάει πολύ στη ζωή σου. Ναι, εννοείται. Ο αθλητισμός είναι κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όπως έμαθα, νου συγγύ σε σώμα τη γη, οπότε... Ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για πρωταθλητισμό να κάνεις, γενικώς ο αθλητισμός, να νιώθεις πιο όμορφα, να είσαι παραγωγικός, να ξεφεύγει το μυαλό σου και γενικώς να είσαι υγιής. Αυτό, ο αθλητισμός προσφέρει υγεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό όποτε μπορείς να είσαι έξω και να παίρνεις δύναμη από αυτό και ενέργεια. Εγώ πολλές φορές λέω ότι ο αθλητισμός είναι η μοναδική εκδήλωση στη ζωή και γι' αυτό έχει και απέξεις και στον κόσμο, στην οποία δεν παίζει ρόλο τίποτα από όλα αυτά που οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν σαν ρατσισμό. Mm. Είτε το χρώμα σου, είτε η καταγωγή σου, είτε η θρησκεία σου, είτε ο τρόπος που μεγαλώνεις. Μπαίνεις μέσα, απλά πρέπει να έχεις τη δύναμη να μην σου πειράξεις το μυαλό. Mm. Να μην σε βάλουν να σκέφτεσαι ότι επειδή πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι. Και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά και με τα δικά σου λόγια, αλλά και με την προσπάθεια που θα κάνουμε στο γήπεδο ζωής, να βοηθήσουμε τα παιδιά να πιστεύουν και να παλεύουν για αυτό που αγαπάνε και θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους. Μανώλο, αυτό που θα ήθελα να σου, να σου μεταφέρω είναι ότι εμείς σαν γήπεδο ζωής αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα ασφαλή χώρο για τα παιδιά, ένα χώρο ο οποίος θα μπορέσει να τους δώσει τη δυνατότητα χωρίς στεναχώριες, χωρίς πίεση, να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τη δύναμη που έχουν μέσα τους και την ικανότητα που έχουν σε κάποιους τομείς των δραστηριοτήτων που αγαπάνε, που είναι οι τέχνες, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι επιστήμες, οτιδήποτε είναι αυτό που τους κάνει να περνάνε καλά και να διασκεδάζουν και να μαθαίνουν συγχρόνως, χτίζοντας μέσα από όλα αυτά το χαρακτήρα τους. Θα θέλαμε να μας πεις κι εσύ πώς βλέπεις αυτή την προσπάθειά μας και αν τυχόν πραγματικά θα ήθελες όταν θα ξεκινάμε να έρθεις εκεί, να μιλήσεις στα παιδιά και να τους δώσεις δύναμη να κυνηγήσουν τα όνειρά τους όπως θα κυνηγάς εσύ. Εννοείται, πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα που κάνετε είναι πάρα πολύ όμορφο και θα βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Και εγώ, σαν παιδί, εννοείται πως θα έρθω να επισκεφτώ και να μιλήσω στα παιδιά και να κάνω και προπόνηση. Φυσικά, μαζί τους, φυσικά. Γιατί και εγώ παιδί είμαι. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Πιστεύω είναι πάρα πολύ όμορφο και εννοείται και με όλη μου την χαρά και την αγάπη θα έρθω να βοηθήσω και να προσφέρω όσο μπορώ στο γήπεδο ζωής. Να είσαι καλά, Βαλκάρη. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους τελικούς στο Τόκιο, όπου έφτασες τόσο ψηλά στην τέταρτη θέση, σου απομένουν μόνο τρεις ακόμα. Έτσι. Ακριβώς, τρεις ακόμα. Και έχω χρόνια ακόμα. Είμαι σίγουρος, παλικάρι μου. Και ανέφερες πρώτα απ' όλα ότι το πόσο σε έχουν στηρίξει οι γονείς σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, η αδελφή σου. Και επειδή και εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι το οικογενειακό περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο. Και εγώ στη μακρόχρονη καριέρα μου, η οικογένειά μου πάντα ήταν εκεί να με περιμένει, να με βοηθάει και να με στηρίζει και στις επιτυχίες αλλά και πολλές φορές στις δύσκολες στιγμές στις αποτυχίες. Εννοεί. Γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Εγώ ευχαρίστησα τους γονείς μου μετά την Ολυμπιάδα. Ήταν ένα πολύ μικρό ευχαριστώ για όσα μου έχουν προσφέρει, γιατί οι γονείς μου, πέρα το ότι ήταν εκεί σε όλες μου τις στιγμές και με βοηθούσαν πάρα πολύ, ήταν και στις αποτυχίες εκεί και γενικώς η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι το αίμα σου, είναι αυτοί που σε βοηθάνε, που σε νιώθουν, καταλαβαίνουν τη προσπάθεια που κάνεις για να φτάσεις στην κορυφή. Οπότε έχουν κάνει μασάζ μετά την προπόνηση. Έχουν κάνει τα πάντα όλα. Έχουν κάνει μαμά εδώ που την αγαπάω πάρα πολύ και προσπαθώ να την έχω μαζί μου όπου και αν πηγαίνω. Και ναι, πιστεύω ότι η οικογένεια για εμένα είναι το α και το μ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις γονείς που να σε βοηθάνε και να σε στηρίζουν σε ό,τι και αν κάνεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις μια οικογένεια που να σε αγαπάει, να την αγαπάς και να σε βοηθάει σε ό,τι κάνεις. Χαίρομαι πολύ, Αύρο, χαίρομαι πολύ. Αν και έχεις πάει πολύ ψηλά, να κατακτήσεις τα πάντα που σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι. Ευχαριστώ και εσύ πολύ. Και η οικογένειά σου και να δίνετε πάντα παράδειγμα έτσι στα νέα παιδιά, ότι να κυνηγάνε και αυτά τα όνειρά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από το λέτε εσείς είναι ακόμα πιο. Μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ για σένα. Μανώλο, παλικάρι μου, έχω ένα μικρό ενθύμιο για σένα. Από το γήπεδο ζωής. Πολύ ωραίο. Σαν το δικό μου. Θα το φορέσω όταν σας έρθω. Ωραία, φυσικά θα το φορέσω όταν σας έρθω. Και αυτό εδώ το τσαντάκι μπορεί να βάζεις στα παπούτσια σου. Αυτό θα βάζω τα spikes μου. Τα spikes, ναι. Όταν τα ταξιδεύω στους αγώνες. Σαν έτσι
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε πραγματικά να μας δίνεις πάντα χαρές και σε εμάς και στην οικογένειά σου φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, coach.